το unfollow, έγραψε χτες για τις πιέσεις τις οποίες δεχόσασταν από τον κύριο Τριανταφυλόπουλο για να δώσετε κατάθεση στις 17 Ιανουαρίου στην κυρία Τζίβα και από τις συνομιλίες τις οποίες αποκάλυψε το unfollow προκύπτει ότι ο κύριος Τριανταφυλόπουλος ήταν ενορχιστρωτής όλης αυτής της ιστορίας. Πίστευα ότι ο κύριος Τριανταφυλόπουλος δεν είχε σχέση με αυτό και ότι ήταν ένα θύμα που επικαλύφθηκαν το επιχείρημα, το δημοσιογραφικό του λειτουργήμα προκειμένου να βοηθήσει την ιστορία τους. Τώρα κατάλαβα ότι είναι μέρος της ιστορίας. Στις 17 πρώτου το πρωί εγώ είπα στον κύριο Τριανταφυλόπουλο ότι δεν πρόκειται να δώσω καμία κατάθεση. Στις 6 το απόγευμα του το λέω και μέσα που μου λέει ότι έχει κανονίσει να έρθει προϊσταμένη. Εκεί ακριβώς είναι και η παρέμβαση του κύριου Καμένου. Όταν εγώ στον κύριο Τριανταφυλόπουλο είπα δύο φορές ότι δεν πρόκειται να δώσω καμία κατάθεση, τότε πια έγινε η παρέμβαση, παύλα επέμβαση, στις 9 η ώρα το βράδυ, 3 ώρες μετά σχεδόν, από τον κύριο Καμένο. Σας έστειλε και ένα μήνυμα, κύριο Τριανταφυλόπουλο, για να σας πείσει να μιλήσετε, λέγοντάς σας ότι είναι ενήμερη όλη η πολιτική ηγεσία και κύριος Καμέ. Γράφει το μήνυμά του που εννοεί ο κύριος Καμένος. Ακριβώς. Όχι μόνο αυτό. Μου έχει στείλει και ένα μήνυμα, κύριος Τριανταφυλόπουλος, ότι έμαθε ότι η εισαγγελέα του είπαν πήγε σε άλλη φυλακή, έγινε λάθος και έρχεται στη δικιά μου. Ήταν απολύτως ενήμερος. Αν δεν ήταν μαζί τους, ήταν σίγουρα απολύτως ενήμερος για οτιδήποτε συμβαίνει. Να σας πω. Ο κύριος Καμένος, εκείνο το βράδυ, τελικά τι σας ζήτησε. Ο κύριος Καμένος, προχτές στη Βουλή, αποδέχτηκε ότι οι συνομιλίες ήταν αρκετές και αποδέχτηκε και ότι ο χρόνος των συνομιλιών μεταξύ του κύριου Καμένου και εσάς ήταν αρκετός, ήταν 20-21 λεπτά και έδωσε τη δική του εξήγηση το τι συζητούσατε. Είπε δηλαδή ο κύριος Καμένος ότι είχε λάβει υπόψη του μία κατάθεση δικιά σας το 2015 τον Ιούλιο στις 23 Ιουλίου όπου έχετε κάνει μία κατάθεση για λαθρεμπόριο πετρελαίου. Αληθεύει αυτό? Καταρχήν να ξεκινήσω για την κατάθεση του 2015. Προς κάθε ενδιαφερόμενο είναι αυτό. Το είπα και στο δικαστήριο προχθές. Όταν αισθανθώ ασφαλής και είμαι πραγματικά ασφαλής και εγώ και η οικογένειά μου, εφόσον βλέπω ότι έχουν μια τεράστια συμπάθεια στο 2015, θα ανοίξω τον φάκελο του 2015. Θα τους δώσω τα στοιχεία του 2015. Και είπα ότι αν έχουν χάσει η μισή τον ύπνο τους τώρα, θα χάσουν και η άλλη μισή τον ύπνο τους. Οι καταθέσεις μου του 2015, όπως και όλη η διαδικασία ενοχής, ουσιαστικά προφυλάκησης και καταδίκης κατά του κυρίου Κοτσόνη, ήταν απολύτως σημαδεμένη. Έχω όλα τα στοιχεία τα οποία θα τα προσκομίσω. Κύριε Γιαννουσάκη. Πάμε να φύγουμε όμως από αυτό. Υπάρχει μισό λεπτό. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Πριν μου πείτε τι σας είπε ο κύριος Καμένος και τι είπε ο κύριος Καμένος. Ο κύριος Καμένος επικαλείται το βράδυ της 17ης Ιανουαρίου, σύμφωνα με το δικό του αφήγημα, μία ένορκη εξέταση μάρτυρα δική σας, η οποία όμως τον Ιανουάριο είναι απόρριτη. Πώς φτάνει στα χέρια του κύριου Καμένου, του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, μία απόρριτη κατάθεση? Είναι ξεκάθαρο, γιατί είμαι ο πρώτος προστατευμένος, απροστάτευτος μάρτυρας στην ιστορία. Του τη δώσατε εσείς? Ποτέ. Ακούστε λίγο. Πώς την πήρασα, είναι απόρριτη κατάθεση και μάλιστα ο κύριος Καμένος προχτές αυτή την κατάθεση την έδωσε να καταγραφεί στα πρακτικά της Βουλής. Και το Γενάρη λέει ότι με βάση αυτή την κατάθεση σας δίνει κουράγιο. Και εγώ ερωτώ, πριν σας δώσει κουράγιο, τι άλλο σας είπε? Πώς περιήλθε στα χέρια του μια απόρριτη κατάθεση? Οι καταθέσεις μου όλες έχουν διαρρεύσει από τον ίδιο άνθρωπο. Είναι από τον κύριο Παναγιώτη Χριστοφορίδη. Όπως και διέρευσαν την προηγούμενη Κυριακή στον ελληνικό τύπο και τις είδαμε αυτούσιες και μάλιστα δεν είχαν καν την ευφυΐα να κρύψουν το όνομα του Χριστοφορίδη. Οπότε να μην ξέρουμε και σε ποιον αξιωματικό την έδωσα. Όλες μου οι καταθέσεις είναι στα χέρια του κυρίου Χριστοφορίδη, ο οποίος τις διανέμει στους ανθρώπους που αυτός κρίνει. Προφανώς αυτή την έδωσε ο κύριος Χριστοφορίδης στον κύριο Καμένο. Και θέλω να σου πω ότι εγώ κατάθεσή μου δεν έχω. Και να κάνω αίτηση αύριο να μου δώσουν, δεν μου δίνουν. Η διαδικασία της απόρριτης κατάθεσης δεν προβλέπει αντίγραφο ούτε καν σε αυτόν που τη δίνει. Οπότε δεν θα μπορούσα να έχω εγώ την κατάθεσή μου. Ωραία. Ακόμα και να ήθελα. Σας καλώ λοιπόν να μου πείτε το βράδυ της 17ης Ιανουαρίου
στα 20 λεπτά που προκύπτουν ότι είχατε συνομιλία ή συνομιλίες, γιατί ήταν αρκετές οι κλήσεις, 12 τον αριθμό, με τον κύριο Καμένο, τι τελικά σας λέει ο κύριος Καμένος? Πρώτον, να ξεκαθαρίσω κάτι για τις συνομιλίες. Συνομιλίες υπήρξαν και άλλες, οι οποίες δεν μπορούν να αποδειχθούν. Και επειδή εγώ μιλάω μόνο με πράγματα που μπορώ να αποδείξω, ας περιοριστούμε σε αυτές που λέτε εσείς. Οι συνομιλίες υπήρξαν και άλλες, και όχι μόνο με τον κύριο Καμένο. Και άλλες συνομιλίες όμως που δεν μπορώ να αποδείξω. Μισό λεπτό, με τον κύριο Καμένο έχετε μιλήσει και πριν 17 Ιανουαρίου? Όχι. Έχετε μιλήσει, εννοείται, και άλλες φορές, εκτός από τις 12 κλήσεις που προκύπτουν από τα στοιχεία τα οποία έχουν δει το φως της δημοσιότητας, υπάρχουν, τα οποία είναι οι εξερχόμενες κλήσεις δικές σας. Και λέτε ότι έχουν υπάρξει και άλλες κλήσεις από τον κύριο Καμένο ή από εσάς προς τον κύριο Καμένο, τις οποίες δεν μπορείτε να αποδείξετε ότι υπήρχαν στη συνέχεια? Και από ανθρώπους του κύριου Καμένου, όχι μόνο από τον κύριο Καμένο. Τις οποίες δεν μπορώ να αποδείξω και γι' αυτό δεν ονοματίζω. Μισό λεπτό. Πέρα από τους ανθρώπους του κύριου Καμένου, πόσες φορές έχετε μιλήσει ακόμα με τον κύριο Καμένο από το Φεβρουάριο και μετά, που είναι η τελευταία του κλήση, αν δεν απατώ, με 2 Φεβρουαρίου? Δεν μπορώ να θυμάμαι. Είναι πολλές. Δεν μπορώ να θυμάμαι και δεν μπορώ να πω κάτι, σου ξαναλέω, που δεν μπορώ να αποδείξω. Έχει μηδενική αξία ότι δεν μπορεί να αποδειχθεί. Εδώ οι συνομιλίες που έδωσα με τον Χριστοφορίδη, που είναι αυταπόδεικτο το τι συμβαίνει, και έχει μηδενική αξία αυτό. Για φαντάσου και συσχέτισε κάτι που δεν μπορώ να αποδείξω. Ποιοι ήταν οι άνθρωποι του κύριου Καμένου που σας έπαιρναν τηλέφωνο? Και πόσο ξέρετε ότι πώς το ξέρετε? Δεν σας πω, γιατί δεν μπορώ να τα αποδείξω. Από πού γνωρίζετε ότι ήταν άνθρωποι του κύριου Καμένου? Διότι με πήραν από τηλέφωνο που ήταν του κύριου Τριανταφυλόπουλου με ιντερνετική κλίση. Μήπως ήταν άνθρωποι του κύριου Τριανταφυλόπουλου και του συγχαίρεται με τον άνθρωπο του κύριου Καμένου? Μήπως ο κύριος Τριανταφυλόπουλος, που φαίνεται να είναι ενορχιστρωτής, εμπλέκει τον υπουργό και δεν το ξέρετε? Ακόμα και έτσι να είναι, που δεν κρίνω ότι είναι έτσι, αλλά ακόμα και έτσι να είναι, πάλι καταλήγουμε στο αρχικό μου συμπέρασμα. Στην αρχική μου θέση, μάλλον. Δεν μπορώ να λέω κάτι που δεν μπορώ να αποδείξω. Ωραία, πέστε μου τουλάχιστον, αφού ο κύριος Καμένος αποδέχτηκε τελικά ότι έχει μιλήσει τουλάχιστον 12 φορές μαζί σας και ότι ο χρόνος διάρκειας των συνομιλιών αυτών των 12 κλήσεων υπερβαίνει τα 20 λεπτά, σε αυτά τα 20 λεπτά τι είπατε? Πρώτον, να ξεκινήσω ότι εγώ δεν ζήτησα ποτέ τη βοήθεια του κυρίου Καμένου. Όπως και δεν ζήτησα ποτέ τον κύριο Τριανταφυλόπουλο. Ο κύριος Τριανταφυλόπουλος και ο κύριος Καμένος, ο κύριος Τριανταφυλόπουλος στη συνέντευξή του σε εφημερίδα και ο κύριος Καμένος στο Βήμα της Βουλής, αναφερθήκαν και οι δύο στο ότι εγώ ζήτησα τη βοήθεια. Ή του ενός ή του άλλου. Είπαν ότι είχαν και μια ανώνυμη καταγγελία. Μήπως είχαν μια ανώνυμη καταγγελία? Καταγγελία μπορεί να είχαν. Αλλά εγώ δεν τους έψαξα ποτέ μου. Υπήρξε ένα σχέδιο προσέγγισης των ανθρώπων αυτών προς τα εμένα. Και αυτό με προβλημάτισε και σου μιλάω σήμερα, διότι και οι δύο γι' αυτό το πράγμα δεν μιλήσανε αληθινά. Δεν είπαν την αλήθεια. Και ευτυχώς για μένα, αυτό που σου λέω μπορώ να το αποδείξω. Και γι' αυτό το λέω. Και θα ακούσουν, αν θέλουν, τον κύριο Τριανταφυλόπουλο, τον οποίο έχουν βάλει προμετωπίδα οτιδήποτε συμβαίνει, υπάρχει μια προσπάθεια να διάσει πάνω στον κύριο Τριανταφυλόπουλο. Γιατί προφανώς δεν έχει πολιτική ευθύνη. Η πολιτική μου άποψη δεν έχει καμία αξία και δεν θα μπω ποτέ σε αυτή τη διαδικασία. Ωραία, πέστε μου. Πραγματικά, πέστε μου τα συγκεκριμένα. Πέστε μου τα πραγματικά. Πέστε μου. Ότι ο κύριο Τριανταφυλόπουλο περιγράφει το ρόλο του κυρίου Καμένου ο ίδιος. Περιγράφει το πώς με προσέγγισε ο Τριανταφυλόπουλος, το περιγράφει ο ίδιος ο Τριανταφυλόπουλος, όχι εγώ. Εάν χρειαστεί, θα το σηκώσουν να το ακούσουν, εάν δεν πιστεύουν. Και σε οτιδήποτε με αμφισβητούν, θα τους αμφισβητούν οι ίδιες τις φωνές τους. Μπορείτε. Εμένα με κατηγορήσανε για το ηχητικό του κυρίου Χριστοφορίδη. Ο κύριος Κοντονής είπε στο Βήμα της Βουλής ότι είναι, λέει, μια σειραφή. Και λέω, εγώ προσκόμισα στον Άριο Πάγο οτιδήποτε χρειάζεται να αποδείξω μέχρι τελευταίο κόμμα τη μηνυτήριο αναφορά μου. Δεν προσκόμισα τίποτα περισσότερο. Αν να είσαι σίγουρος ότι έχουν πέσει 100 υπηρεσίες πάνω σε αυτό το ηχητικό, επειδή τα έχω βάλει με το παρακράτος. Εάν είχαν παρατηρήσει την παραμικρή επέμβαση στη φωνή του Χριστοφορίδη, ότι άλλο του λέω και τον έβαλα να πει άλλο, θα το έχουν κάνει σημαία. Εγώ δεν έβαλα τον κύριο Χριστοφορίδη, δεν παρήγαγα. Εμένα ο κύριος Κοντονής με κατηγόρησε ότι οι όψιμες καταγγελίες μου. Θέλω να τοποθετηθώ σε αυτό. Όψιμες, δηλαδή καθυστερημένες. Εγώ 20 Μαρτίου τους έγραψα, 6 Απριλίου τους κατήγγειλα. Αν οι 16 μέρες για τον κύριο Κοντονή είναι όψιμες, μπορεί αυτό να τεθεί στην κρίση του καθενός. Εγώ το θεωρώ έγκαιρο, ότι το έκανε σε έγκαιρο χρονικό διάστημα. Είναι ελευθερή. Εγώ έπαιζα ένα ρόλο επί 3 χρόνια σε όλους. Και τον έπαιζα καλά. Γι' αυτό άλλωστε
τους έκανα και με εμπιστευτήκαν. Σας καλώ ακόμα μία φορά όμως να μου πείτε. Ναι, θέλω να σου πω κάτι γιατί θέλω να ακουστεί αυτό. Σε όλο το ηχητικό του Χριστοφορίδη, λέω πάνω από 5-6 φορές και μάλιστα με τον προσδιορισμό ξεκάθαρα ότι ο Μαρινάκης είναι αθώος και δεν μου έχει μιλήσει ποτέ για ναρκωτικά. Εάν εγώ είχα αφήσει μέσα σε αυτά τα 3 χρόνια μισή υπόνοια ένοχης του κυρίου Μαρινάκη, θα μου έλεγε ο ίδιος ο Χριστοφορίδης τι είναι αυτά που μας λες τώρα. Άλλα μας έλεγες πέρυσι, άλλα μας έλεγες πρόπερση. Όχι μόνο δεν μου λέει έτσι. Μου λέει ότι ακόμα και που δεν ξέρεις, ακόμα και που μέσα σου βαθιά δεν το πιστεύεις, σου λέω εγώ ότι είναι ένοχος. Μισό λεπτό. Εγώ δεν είμαι ούτε συνήγορος του κ. Μαρινάκη, ούτε με ενδιαφέρει να αποδείξω αν ο κ. Μαρινάκης είναι αθώος ή ένοχος. Ούτε εγώ είμαι. Από τις συνομιλίες τις δικές σας με τον κύριο Χριστοφορίδη, από αυτά που λέει ο κ. Χριστοφορίδης επειδή είναι ανακριτικός υπάλληλος, προκύπτουν βάσιμα ερωτήματα. Ένα από τα ερωτήματα τα οποία προκύπτουν, και επειδή και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Καμένος, αποδέχτηκε ότι μίλησε μαζί σας για 20 λεπτά, ξαναρωτώ. Τι σας είπε ο κ. Καμένος? Επειδή πάμε στον κ. Καμένο. Εμένα ο κ. Καμένος καταρχήν δεν μου είπε, δεν μου έδωσε καμία αίσθηση ότι πάμε να βάλουμε φυλακή έναν αθώο άνθρωπο. Δεν μου είπε ξεκάθαρα, δεν με ενδιαφέρει αν είναι αθώος ή ένοχος. Ήταν πεπισμένος ο κύριος Καμένος ότι ο κύριος Μαρινάκης είναι ένοχος. Αν θα δεις τη συνομιλία με τον Χριστοφορίδη, του λέω κάποια στιγμή ότι πάνω είναι αθώος ή πάνω εγώ δεν μου είπε ποτέ για ναρκωτικά. Αυτό γιατί το κάνω? Εγώ σου το ξανάπα. Για να καταφέρω τον Χριστοφορίδη να μου ξαναπεί ότι μου λέει επί μακρό διάστημα, έπρεπε να έχω μια τακτική. Σημασία έχει αυτά που μου λέει ο Χριστοφορίδης. Εκεί όταν του λέω για τον Καμένο, Χριστοφορίδη, όταν του λέω εγώ για τον Καμένο και του λέω ουσιαστικά ότι δεν τον ενδιαφέρει τον Καμένο με ένα φόβο, ο Χριστοφορίδης το επιβεβαιώνει, όχι εγώ. Και μου απαντάει, ναι ρε Μάκη, είναι μεγάλα τα πολιτικά παιχνίδια. Εγώ με αυτόν τον τρόπο σκέφτηκα ότι ο Καμένος γνωρίζει ότι ο Μαρινάκης είναι αθώος ή εν πάση περιπτώσει δεν τον ενδιαφέρει. Εμένα ο Καμένος δεν μου έδωσε καθόλου την εικόνα, ούτε θα το έλεγε ποτέ τηλεφωνικά ότι δεν με ενδιαφέρει άμα είναι αθώος. Ο Χριστοφορίδης το είπε. Ο Χριστοφορίδης μπέρδεψε. Ο Λεβέντης Λιμενικός μπέρδεψε τον κύριο Καμένο, όχι εγώ. Ακούστε με λιγάκι. Όπως και την κυρία Τζίβα. Να. Εγώ στην κυρία Τζίβα δεν θα έκανα μήνυση. Το είπα και προχθές. Αν δεν μου έλεγε ο Χριστοφορίδης ότι εγώ θα μπλέξω την Τζίβα, τη μυστική σου κατάθεση θα πάω να τη συμβουλευτώ πρώτα την Τζίβα, και μάλιστα μου λέει ο Χριστοφορίδης, είναι να μπλέξουμε την Τζίβα, είναι να μπλέξουμε τον Υπουργό. Έκανα μηνυτήριο αναφορά στην Τζίβα. Και σου λέω εν τιμή ότι πιστεύω ότι αυτή η γυναίκα δεν έχει σχέση με όλο αυτό. Και αναφέρει την ιδιότητα του Υπουργού. Αν έλεγε όνομα Υπουργού, θα έκανα μήνυση και στον Υπουργό. Όπως και είπα προχθές στο δικαστήριο. Αν προκύψει οποιαδήποτε επικοινωνία ή ραντεβού μετά τις 17 του μηνός του κυρίου Χριστοφορίδη με οποιονδήποτε από αυτούς τους δύο κυρίους, τους Υπουργούς, εγώ θα ζητήσω, θα κάνω μήνυση και σε αυτόν. Και ιδιαίτερα στον κύριο Καμένο. Αν προκύψει ότι είχε επαφές με τον κύριο Χριστοφορίδη μετά τις 17 του μηνός, συνάντηση ή τηλεφωνική επικοινωνία, είμαι υποχρεωμένος να το κάνω. Και είμαι υποχρεωμένος και με την επιθυμία να βγει αθώος και ο κύριος Καμένος και η κυρία Τζίβα. Γιατί για τον κύριο Χριστοφορίδη δεν τίθεται θέμα. Κύριε Γιαννουσάκη, εγώ να αποδεχτώ και το αφήγημα ότι ο κύριος Καμένος παγιδεύτηκε και όταν συνομιλεί μαζί σας, όπως μου λέτε, σας δείχνει την εικόνα ότι είναι πεπισμένος ότι ο Μαρινάκης είναι ένοχος ή έχει εμπλοκή με την ιστορία του λαθρεμπορίου ή του λαθρεμπορίου πετρελαίου ή στο λαθρεμπόριο που αφορά τα ναρκωτικά. Λευτέρη, αυτό που είπε ο κ. Καμένος, ότι συζητήθηκε και επιβεβαιώθηκε ή επαναλύστηκε η κατάθεση του 2015, δεν έγινε καμία τέτοια κουβέντα. Με αυτό είπε ο κ. Καμένος που χτες στη Βουλή. Το σέβομαι αυτό που είπε ο κ. Καμένος, αυτή είναι η άποψή του. Εγώ έχω άλλη. Ωραία, πέστε μας. Δεν έγινε καμία κουβέντα για την κατάθεσή μου του 2015. Η κουβέντα η οποία μπορώ αυτή τη στιγμή δημόσια να πω, διότι είναι σε εξέλιξη μια έρευνα και αν αυτό το θέμα πάει σε εξεταστική στη Βουλή, εκεί θα πρέπει να τα πω. Αυτό που μπορώ να σου πω εσένα είναι ότι ο κύριος Καμένος μου άσκησε πίεση προκειμένου να δώσω την κατάθεση. Όταν είδε ότι δεν πρόκειται να δώσω καμία κατάθεση, πλέον μου ζήτησε να δώσω τα εξτρέ των λογαριασμών μου. Για να μην ξεφτυλιστεί. Το μην ξεφτυλιστεί, εγώ το λαμβάνω. Πού να ξεφτυλιστεί, μα δεν ξέρει κανείς. Μισό λεπτό, πού να ξεφτυλιστεί. Δεν ξέρει κανείς εκείνη την εποχή ότι ο κύριος Καμένος παρεμβαίνει ή προσπαθεί να σας προστατέψει ή προσπαθεί να σας προστατέψει με το δικό του αφήγημα. Ποιος το ξέρει? Είναι σαφές ότι θέλει να μην ξεφτυλιστεί στον Υπουργό Δικαιοσύνης που τον πήρε και του είπε: στείλει έναν εισαγγελέα να δώσει κατάθεση εις βάρος του Μαρινάκη. Είναι έτοιμος.
εκεί θα ξεφτιλίζονταν. Εξακολουθείτε όμως, από τη μία λέμε στον κύριο Καμένο, πέστε μας τι είπατε 20 λεπτά με τον κύριο Γιαννουσάκη, που είναι καταδικασμένος πρωτόδικα για την ιστορία του Νόη Ρουάν. Ρωτάω και εσάς και δεν μου απαντάτε ούτε εσείς. Τι 20 λεπτά, τι λέγατε τον κύριο. Μπορώ να σου πω είναι ότι με πίεσε, μου ζήτησε να δώσω το εξτρέ, όπως και μου το ζήτησε και η κυρία Τζίβα, και το έδωσα ανεπίσημα εκείνη τη βραδιά. Και επίσης μου πρότεινε ο κύριος Καμένος ότι αν θα δώσω κατάθεση, θα έρθει στο δικαστήριό μου της αναστολής προκειμένου να καταθέσει σαν μάρτυρας, διότι θεωρούσε ότι δικαιούμαι να έχω πάρει αναστολή με όλη αυτή τη βοήθεια που είχα δώσει μέχρι τότε. Δηλαδή, μου είπε, δώσε την κατάθεση και εγώ θα έρθω σαν μάρτυρας. Και μάλιστα αυτό σε μεταγενέστερο μήνυμα προς τον κύριο Καμένο, του το αναφέρω, ότι θα βοηθήσει αυτό που μου πες να έρθεις να δώσεις. Όπως και έχω και τον κύριο Τριανταφυλόπουλο. Εσείς ήσασταν προστατευόμενος μάρτυρας. Στο είπα. Εγώ έχω την παγκόσμια ιδιότητα, το προστατευόμενος ο προστάτευτος μάρτυρας. Μισό λεπτό. Εσείς έχετε δώσει κατάθεση στην οποία κατανομάζετε ποιοι είναι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι οι χρηματοδότες της ηρωίνης των 2 τόνων ή των 3 τόνων οι οποίοι ήρθαν στην Ελλάδα. Έχετε πει ποιοι είναι οι χρηματοδότες. Τους είπατε ποιοι είναι. Ο αναξιόπιστος κύριος Γιαννουσάκης, όπως με χαρακτηρίζουν, το 2015 τον Νοέμβριο έδωσε 2 συγκεκριμένα ονόματα ότι είναι χρηματοδότες της ηρωίνης. Το 2017 το 2016 στις 5 Δεκεμβρίου έδωσε ένορκη κατάθεση λίγο πριν την υποτιθέμενη συνέντευξή μου στον Τριανταφυλόπουλο και είπα ακριβώς τα ίδια ονόματα. Ποια είναι τα ονόματα, μπορείτε να τα πείτε. Είναι ο κύριος Ζιντάστη και ο αδερφός του Άλεξ. Ο κύριος Ζιντάστη που βρίσκεται αυτή τη στιγμή. Ο κύριος Ζιντάστη βγήκε έκθεση της ΔΙΕ τώρα στη δημοσιότητα ότι συνελήφθη για ανθρωποκτονία, ότι του σκοτώσανε την κόρη λόγω του ΝΟΥΡ. Μάλιστα το δήλωσε και ο ίδιος δημόσια. Και ο κύριος Ζιντάστη εμπεριέχεται στην έκθεση της ΔΙΑ, η οποία βγήκε 20 Ιανουαρίου του 2017, που τον ονοματίζει ως χρηματοδότη της ηρωίνης. Ωραία. Αφού εσείς λοιπόν δίνετε την κατάθεση στο τέλος του Δεκέμβρη του 2016 και λέτε ποιοι είναι οι χρηματοδότες του φορτίου της ηρωίνης. Το έχω ξαναπεί το 2015. Εγώ θα μείνω στην κατάθεση του 2016, στην οποία λέτε ποιοι είναι οι χρηματοδότες του φορτίου της ηρωίνης. Γιατί ζητούν να δώσετε νέα κατάθεση. Ζητούν να δώσω κατάθεση ξεκάθαρα μόνο για το Μαρινάκι. Εγώ να σου πω και κάτι άλλο που δεν σας το είπα αυτό, κύριο. Ξαναρωτάω. Σας το είπα αυτό, κύριο Καμένο. Ξεκάθαρα. Τι εννοείτε. Ότι δώστονα, μη φοβάσαι τίποτα, είμαστε μαζί σου. Δώσε το Μαρινάκι, σας είπε ο Καμένο, δώσε το Μαρινάκι. Ο κύριο Καμένο μου είπε δώσε το Μαρινάκι, γιατί προφανώ είχε ενημερωθεί ότι επιθυμώ να δώσω το Μαρινάκι. Άρα σα είπε το όνομα Μαρινάκι ο Καμένο. Ξεκάθαρα ναι, μου το είπε. Δεν μου είπε δώσε μια γενική κατάθεση. Σας είπε δώσε το Μαρινάκι, ξαναρωτάω. Βεβαίως. Αυτό δεν το έχετε ξαναπαραδεχτεί ποτέ, ούτε ο κύριος Καμένος το έχει παραδεχτεί. Σας λέει ο Καμένος δώσε το Μαρινάκι. Δώσε κατάθεση για το Μαρινάκι. Αυτή ήτανε. Και μη τον φοβάσαι. Μη τον φοβάσαι. Εμένα μάλιστα μου είπε ότι μου απειλεί τα παιδιά μου κάθε μέρα. Ο Μαρινάκης. Και η δημοσιότητα είναι αυτή που θα σε προστατέψει. Αυτό μου είπε για το Μαρινάκη. Έχω μία πληροφορία δημοσιογραφική ότι στην ομιλία σας με τον κύριο Καμένο, ο κύριος Καμένος σας λέει ότι θέλει να έχει στα χέρια του μία επιτυχία η οποία έχει να κάνει με τα ναρκωτικά στην Ελλάδα, διότι θα πάει στην Αμερική να συναντήσει τον κύριο Τραμπ και αυτό το πράγμα θέλει να το δείξει στους Αμερικανούς. Ισχύει αυτό. Είναι σωστή η πληροφορία σου. Δεν θέλω όμως εγώ να κάνω περαιτέρω αναφορά σε αυτό. Όταν θα χρειαστεί να κάνω. Και με διαδικασία η οποία όχι θα είναι μια συνέντευξη, θα το κάνω. Ναι, έγινε αναφορά. Δεν είναι όμως ακριβώς έτσι ότι ήθελε μια απλή επιτυχία. Μόνο αυτό μπορώ να σου πω. Ήθελε ένα πρόσωπο συγκεκριμένο να δείξει. Δεν θέλω να αναφερθώ άλλο σε αυτό, σε παρακαλώ. Η πληροφορία είναι σωστή όμως. Μάλιστα. Αυτά που τα οποία μου λέτε, δώσατε και μια κατάθεση πρόσφατα για το αίτημα της αναστολής σας. Στον εισαγγελέα του Πενταμελούς Εφετείου Αναστολών Πειραιά. Ναι. Ο πρόεδρος σας ρώτησε. Η πρόεδρος σας ρώτησε. Η πρόεδρος και γενικά το Πενταμελές έδειξε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για όλες τις πτυχές της υπόθεσης. Και επειδή εξετάζαμε την αναστολή μου και όχι το τι έχει συμβεί με τον κύριο Καμένο, ορθά προσπαθούσαν να δούνε εάν αυτές όλες οι διαδικασίες συνδέονται με τον κίνδυνο τον οποίο επικαλούμε ότι υπάρχει για μένα πλέον και ότι πρέπει να βγω από τη φυλακή. Εκεί επικεντρώθηκε και όχι στα συμβάντα. Στο αν αυτά που λέω εγώ συνδέονται με τους κινδύνους που επικαλούμε. Εκεί επικεντρώθηκε. Και είναι ξεκάθαρο ότι συνδέονται και να σου πω γιατί.
Είναι ξεκάθαρο. Όταν είχα δώσει τους εμπόρους ναρκωτικών, με φυλάγανε 4 αστυνομικοί. Όταν έδωσα το παρακράτος, με φυλάνε 30. Δηλαδή, μόνοι τους δείχνουν από πού κινδυνεύω. Γιατί τώρα με φυλάνε 30 και δεν με φυλάνε 4 που με φυλάγανε. Θέλω να σας κάνω μία τελευταία ερώτηση. Είπατε ότι ο κύριος Καμένος σας ζήτησε στην κατάθεσή του, και το λέτε για πρώτη φορά, να πείτε το όνομα Μαρινάκης. Την ώρα που σας το λέει, εσείς του είπατε ότι ο Μαρινάκης έχει ή δεν έχει εμπλοκή, ή του δώσατε ελπίδες ότι έχει εμπλοκή και άρα στο αφήγημα το οποίο είχε παγιδευτεί ο κύριος Καμένος και είχε πιστεί για την ενοχή του Μαρινάκη, του δώσατε ελπίδες? Εγώ στον κύριο Καμένο είπα δεν έχω να δώσω καμία απολύτως κατάθεση, και εφόσον το εξτρέ μου λέτε ότι μπορεί να βοηθήσει την έρευνά σας, και επειδή από την πρώτη στιγμή θέλω να βοηθάω, θα σου δώσω το εξτρέ. Εάν αυτό για τον κύριο Καμένο αφήνει ανοιχτό ενδεχόμενο του κύριου Μαρινάκη, είναι κάτι που πρέπει να ρωτήσω τον κύριο Καμένο. Αυτό που είναι ξεκάθαρο είναι ότι αν ήθελα εγώ να δώσω το εξτρέ για να μπερδέψω τον κύριο Μαρινάκη, θα έκανα και κατάθεση εις βάρος του κύριου Μαρινάκη. Το εξτρέ, γιατί κάτι που δεν ξέρει ο κόσμος και το αναπαράγω συνέχεια ακόμα και στη Βουλή. Η G-Tankers η εταιρεία δεν προέκυψε πουθενά σε όλη τη διαδικασία ότι είχε την παραμικρή εμπλοκή με το καράβι Νουρ. Δεν πλήρωσε τίποτα, δεν έδωσε καμία εντολή, δεν υπήρξε ούτε ένας μάρτυρας που να πει ότι το Νουρ και οι G-Tankers έχουν σχέση. Οπότε δύο διαφορετικά πράγματα έπρεπε να τα ενώσουμε για να βγει η υπόθεση Μαρινάκη. Να κάνω ακόμα μια ερώτηση, αν και υποσχέθηκα θα ήταν τελευταία. Όταν ήρθε εκείνο το βράδυ να δώσετε κατάθεση η κυρία Τζίβα, η κυρία Τζίβα σας έδωσε την υπόνοια, σας άφησε υπόνοιες ότι ήταν και αυτή πεπισμένη ότι ο κύριος Μαρινάκης είναι ένοχος? Η κυρία Τζίβα δεν μπήκε σε κρίση αν είναι ένοχος ή όχι ο κύριος Μαρινάκης. Η κυρία Τζίβα ήρθε να κάνει τη δουλειά της. Η κυρία Τζίβα πήρε εντολή, πήγαινε να πάρει μια κατάθεση. Προφανώς είχε ενημερωθεί τι αφορούσε η κατάθεση και είχε έρθει γι' αυτό το λόγο. Ξεκάθαρα. Και όταν έκανε το τηλεφώνημα το οποίο αναφέρομαι, της μιας ώρας περίπου 50 λεπτών, η κυρία Τζίβα, και μετά ξαναμπήκαμε στο δωμάτιο, μου ζήτησε η κυρία Τζίβα αυτό που μου είχε ζητήσει και ο κύριος Καμένος. Δώσε μου, σε παρακαλώ, τα εξτρέ να φύγω με κάτι στα χέρια μου. Ανεπίσημα πάντα. Σας είπε τη φράση. Αυτό προκύπτει. Σας είπε τη φράση, κυρία Τζίβα, να φύγω με κάτι στα χέρια μου. Ναι, και μου έδωσε το λόγο του ότι δεν θα τα χρησιμοποιήσει. Με συγχωρείτε, αλλά αυτό προκύπτει, Ελευθέρη, και ξέρει γιατί προκύπτει. Γι' αυτό σου λέω, εγώ θα μιλάω μόνο με ό,τι προκύπτει. Αυτό προκύπτει, γιατί άμα ακούσεις, λέω στον Χριστοφορίδη, πήγες, του λέω στην Τζίβα, τα εξτρέ, μου λέει τα πήγα. Τα είχε ήδη, του λέω μόλις τα πήγες. Ναι, μου λέει τα είχε ήδη. Πάλι ο κύριος Χριστοφορίδης μιλάει για αυτούς, όχι εγώ. Εγώ μπορώ να λέω ό,τι θέλω. Εκτός άμα μου πούνε ότι του γράψα τα κείμενα και τα υπαγόρευσε, ξέρω εγώ. Άρα εσείς μου λέτε. Η κυρία Τζίβα εκείνο το βράδυ έφυγε με τα εξτρέ. Τα έβαλε στο χρηματοκιβώτιό της. Μέχρι να τα καταθέσω εγώ μετά από μία εβδομάδα περίπου επίσημα. Οπότε μου λέτε εσείς, προκύπτει ότι όταν η κυρία Τζίβα είναι εκεί, γνωρίζει ότι εσείς ή θα της δώσετε τα εξτρέ. Όχι, δεν το γνωρίζει. Κατάθεση ήρθε να πάρει. Ούτε εξτρέ ούτε τίποτα. Κατάθεση μαζί με τα εξτρέ βέβαια. Όταν αντιμετώπισε εμένα που της λέω δεν χρειαζόμαστε ούτε γραμματέα ούτε κανέναν, καθίσαμε οι δυο μας και καταλήξαμε στο ότι δώσε μου κάτι να φύγω να έχω στα χέρια μου. Εμπιστεύχομαι ουσιαστικά, μου είπε.